σε δόσεις στα ανδρομικά των συνταξιούχων. Έχετε μέσα στο μήνα η πρώτη δόση. Συγκροτείτε άμεσα διακομματική για την ψήφο των αποδήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών. 210 αιτήσεις κατατέθηκαν για τις 20 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών για τα νοσοκομεία της δεύτερης ΥΠΕ, Περαιώς και Νήσων, συνοστισμός στην Ρόδο. Χωρίς αποτέλεσμα, διεκόπη για μία ακόμη φορά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου. Δεμένη παραμένει... Σήμερα το απόγευμα, το νέο ραντεβού του Κολοσσού με το Λαύριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου αλλάζει για τελευταία φορά η ώρα. Λοιπόν, αυτά ως μία πρώτη εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Παραλαμβάνω ότι και αυτήν την εβδομάδα κυριαρχεί το θέμα της Συρίας, η εισβολή των Τούρκων, η περίφημη πηγή ειρήνης, η οποία βέβαια μόνο ειρήνη δεν είναι, αλλά και οι φόβοι στην Ευρώπη και οι αντιδράσεις, έτσι, αν θέλετε, ένοχες αντιδράσεις από την Ευρώπη προκειμένου να σταματήσει τον Ερντογάν. Συνεχίζουν οι αντιφάσεις στην Αμερική και από τον Τραμπ και βέβαια σιγή ηχθείως από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Λοιπόν, να δούμε κάποια πλάνα από τις σημερινές σειράξεις εκεί στην Συρία, όπως επίσης ένα απίστευτο παζλ το οποίο παίζεται σε αυτή τη γωνιά της γης με, παραλαμβάνω, σημαντικές προεκτάσεις για την Ευρώπη, όταν ακόμη απειλεί ο Ερντογάν ότι θα ανοίξει τα σύνορα για 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες μετανάστες. Με μια γενοκτονία των Κούρδων εξελίξει και κυρίως αυτό το οποίο είπε την περασμένη εβδομάδα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή ο κύριος Σάββας Καλλιντερίδης, στρατηγικός αναλυτής, από αυτούς που γνωρίζουν άριστα, τέλεια θα έλεγα, έτσι, αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, ότι πίσω από τις σκέψεις και το μυαλό του Ταγίπ Ερντογάν είναι τα πετρέλαια του Κυρκού και της Μουσούλης. Αλλά και βέβαια με τους Έλληνες τώρα συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ότι δυστυχώς έχει αλλάξει το δόμα της Τουρκίας και ότι όταν προαναγγέλει κάτι ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, ο Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά γίνεται πραγματικότητα. Άρα αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την Κυπριακή ΑΟΣ και οι όποιες αναφορές για το Αιγαίο είναι επικίνδυνες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, και το λέω με αφορμή και το θέμα το οποίο αναδείξαμε την περασμένη εβδομάδα, έχοντας εδώ κοντά μας και τον Γενικό Γραμματέα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αποδήμων της χώρας μας, τον κύριο Μιχάλη Κόκκινο, για τη μειονότητα στην Ρόδο και στην ΚΟ. Το θέμα κυριάρχησε στον κυριακάτικο τύπο. Υπήρχαν παντού δημοσιεύματα, όπως επίσης και στον τύπο, αλλά και στις ηλεκτρονικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις των εφημερίδων. Είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο όσοι ασκούν διοίκηση κατανοούν τις προεκτάσεις που μπορεί να πάρει. Λοιπόν, πάμε σε ένα χάρτη όμως, παρακαλώ, διότι και αυτή η εβδομάδα θα κυριαρχήσει το θέμα της Συρίας και οι όποιοι φόβοι για την επέκταση αυτών των σειράξεων σε αυτή την γωνιά της γης, διότι παραμένει ακόμη αδρανής η χώρα του Ισραήλ. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε, παραλαμβάνω, αυτήν την εβδομάδα, έχοντας ειδικούς ανθρώπους, αυτού που γνωρίζουν πολύ περισσότερα τα πράγματα. Αλλά πάμε να καταλάβετε με έναν χάρτη, είναι ενδεικτικός χάρτης, σημερινός χάρτης από το BBC, που καταδεικνύει τα τρία σημαντικά μέρη. Δηλαδή, από τη μία, την περιοχή που ελέγχουν οι Σύριοι, ο Άσα, το καθεστώς. Από την άλλη, ο χώρος της ημιοαυτόνομης παρουσίας των Κούρδων τα τελευταία 5 χρόνια. Και ένα άλλο κομμάτι, όπου έχουμε τους γνωστούς τζιχαδιστές του ISIS, αλλά και την παρέμβαση που κάνουν οι Τούρκοι. Αν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε για ένα λεπτό τον χάρτη, αυτός είναι. Βλέπετε τα χρώματα. Το κόκκινο είναι το καθεστώς της Συρίας, Άσα δηλαδή. Το μοβ είναι οι Κούρδοι και βλέπετε από πάνω την λεγόμενη γραμμή ασφαλείας. Και το κίτρινο που βλέπετε είναι ένα περίεργο καθεστώς που έχει να κάνει και με τους τζιχαδιστές, έχει να κάνει με όλα αυτά τα σημαντικά κομμάτια. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η εβδομάδα θα κυριαρχήσει για μια ακόμη φορά η Συρία
και προεκτάσεις της Συρίας. Και θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, δεδομένου ότι από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στην Ρόδο η γνωστή ατζέντα, το φόρουμ δηλαδή του Διαλόγου των Πολιτισμών, η 17η συνεχόμενη φορά με την παρουσία πολύ σημαντικών ανθρώπων της παγκόσμιας, αν θέλετε, τάξης, εν ενεργεία πρόεδροι, πρώην πρόεδροι, πρώην πρωθυπουργοί, αξιωματούχοι, κεντρικοί τραπεζίτες κτλ. Κτλ. Είχαμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, όπου έγινε μια αναφορά την περασμένη εβδομάδα. Η συνάδελφος, η Πέγκι Ντόκου, είχε την δυνατότητα να απευθύνει ερώτημα στον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάρτιν Σούλτς, για το θέμα του μεταναστευτικού, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστευση. Να ακούσουμε την ερώτηση και να ακούσουμε και την απάντηση του κύριου Σούλτς για το ζήτημα αυτό. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά το πέρας των πρώτων εργασιών, ο Μάρτιν Σούλτς, απαντώντας σε ερώτηση της τηλεόρασης Αιγαίου και στην δημοσιογράφο Πέκκι Ντόκου, δήλωσε κατηγορηματικά: η απάντησή μου είναι ίδια εδώ και χρόνια. Το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ζήτημα αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απολύτως απαράδεκτο το γεγονός πως κάποια από τα κράτη-μέλη πρέπει να διευθετήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα μόνα τους σε σχέση με την πλειοψηφία των μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οφείλουν να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος και να δέχονται πρόσφυγες και μετανάστες και να μην αρνούνται. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, αλλά και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και επίσης η δική μου χώρα, η Γερμανία, που δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Και επαναλαμβάνω, ως διατελέσας πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος του κόμματος που εκπροσωπώ στη Γερμανία, ότι η Ευρώπη είναι μία ιδέα και στηρίζεται στην αλληλεγγύη ανάμεσα στα έθνη και στα κράτη-μέλη. Είναι ωστόσο απαράδεκτο, κατά την προσωπική μου άποψη, να υπάρχουν κάποιες χώρες που λαμβάνουν υπερβολικά πολλά χρήματα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και δεν δέχονται ούτε έναν πρόσφυγα, ούτε ένα άτομο. Και εδώ θα σημειώσω ότι στις διαπραγματεύσεις για τις προοπτικές χρηματοδότησης και για τα επόμενα 7 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και τις υποδομές έργα, θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή σε ποιες χώρες θα δοθούν περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, σε αυτές τις χώρες που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο προσφύγων και μεταναστών. Ειδικά αυτές οι χώρες που αντιμετωπίζουν μόνες τους το πρόβλημα και έχουν περισσότερες ανάγκες, χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση. Στις χώρες όμως που δεν δέχονται πρόσφυγες, δεν πρέπει να δίδονται χρήματα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σούλτς. Βέβαια είναι πολύ διαφορετική απάντησή του τώρα, όπου ο κύριος Σούλτς ανήκει στους ατέως. Από την εποχή που ήταν πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε το μεγάλο θέμα της μεγάλης πρώτης έξαρσης το 2015-2016, με μια Ευρώπη άναυδη να παρακολουθήσει και η ένοχη, αν θέλετε, σιωπή από την Ευρώπη δυστυχώς συνεχίζεται. Διότι αυτά τα οποία λέγονται ότι με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής θα βάλουν φραγμό στους φίλους και γείτονες Τούρκους, με τον Μακρόν και την κυρία Μέρκελ να τρέχουν την τελευταία στιγμή, μάλλον δεν είναι δυνατόν να τους πιστεύσει κανείς. Και κυρίως με τη συμπεριφορά της άλλοτε κρατεάς χώρας Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μία ομφαλοσκόπηση με τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει και αυτή την περίοδο με την καταγγελία για έρευνα, δηλαδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Γενοκτονία σε εξέλιξη με μία διεθνή κοινότητα να επικαλείται τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά τίποτα να μην πράττει. Και κυρίως με τις όποιες συνέπειες να έχουν στο ενδιάμεσο και τη δική μας την περιοχή, διότι υπάρχει από τη μία η ανθρωπιστική προσέγγιση, την οποία αποδεικνύουμε τόσα χρόνια οι Έλληνες παντού, ακόμη και οι τελευταίοι μετανάστες που βρέθηκαν σε νησιά όπως είναι η Κάλμινος, που δεν συνηθίζεται, σε άλλα νησιά, μικρότερα νησιά δηλαδή, είχαν μία εξαιρετική υποδοχή, αλλά είναι άλλο κομμάτι ανθρωπιστικό, είναι άλλο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την προοπτική, ειδικά σε μία χρονιά η οποία έπεται προβληματική με αφορμή και το τελευταίο μεγάλο καμπόνι
Αναφέρομαι δηλαδή στον τουρισμό και τις προεκτάσεις που έχει να κάνει με τον Τόμας Κουκ. Λοιπόν, άνω τελεία στο θέμα αυτό. Πάμε τώρα στην Κάλυμνο να ξεκινήσουμε, διότι είχαμε για μία ακόμη φορά την περασμένη Παρασκευή, το βράδυ δηλαδή, τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλύμνου. Το επίμαχο θέμα ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει έτσι, η διαδικασία για τις περίφερες μετοχές της ΑΝΕΚ, γιατί έχουμε μία εταιρεία η οποία θα πρέπει να διοικηθεί, έχουμε μία εταιρεία που θα πρέπει να διεκδικήσει τη γραμμή που ουσιαστικά είναι η πηγή ζωής για την ΑΝΕΚ της Καλύμνου και έχουμε χαθεί σε κάτι τυπικό διαδικαστικό. Και υπάρχουν δύο ζητήματα. Από τη μία υπάρχει, αν θέλετε, το διαδικαστικό κομμάτι των μετοχών και πώς μοιράζονται αυτές οι μετοχές στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την άλλη έχουμε ένα πολιτικό ηθικό θέμα που με συγχωρείτε. Είναι ο περίφημος Κλισθένης, είναι οι περίφημες ισορροπίες, οι συμπράξεις, για τις οποίες θα ακούσουμε και θα δούμε πάρα πολλά. Μην βλέπετε την περίπτωση της Ρόδου που ήταν μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Θα δούμε πολλά στην Κάλυμνο και ενδεχομένως εκεί όπου χρειάστηκε ο επικεφαλής, δηλαδή ο Δήμαρχος, να μπει σε μια διαδικασία συνεννόησης πάνω σε κάποιες στρατηγικές επιλογές. Αυτό είναι αποτέλεσμα των δυσκολιών του Κλισθένη, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κάλυμνο. Θα ήθελα παρακαλώ να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνεδρίαση, να δούμε κάποιες τοποθετήσεις και αμέσως μετά να κάνουμε και το δικό μας το σχόλιο, διότι όπως πάρα πολλές φορές έχουμε ξαναπεί, παραθέτουμε τα γεγονότα, αλλά άποψη για αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας έχουμε. Πάντα είχαμε. Όσον αφορά, το λέω αργά για να γίνει κατανοητό, τις μετοχές, τα 3/5 του συνόλου των μετοχών του Δήμου μεταβιβάζονται στους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου. Κατανοητό. Προκειμένου να συνεπαγωγές μου δηλαδή. Είναι νομικές συνεπαγωγές αυτές. Διότι ψηφίζουν μετοχές, δεν ψηφίζουν άνθρωποι. Απλή αριθμητική είναι αυτή. Ενώ τα 2/5 στους συμβούλους των λοιπόν παρατάξεων κατά αναλογία της θεσμοθετικής σας εκπροσώπησης των 3/5. Δεν ισχύει οτιδήποτε άλλο. Το λέει ο κ. Τρικίνης, το λέει ο Τζιγούρης, το λέει η κυρία Τριανταφύλου. Όλους τους δικηγόρους, τις 150.000 να ρωτήσουμε στην Ελλάδα, αυτή την άποψη. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε εδώ στην Κάλυμνο και ξέρω, είπαμε όλοι στις εκλογές, μια συνεργασία τώρα. Να πάμε πιο καλά, να θέλουμε το καλό της εταιρείας, να τη βυθίζουμε και αυτή η εταιρεία να υπάρξει ανάπτυξη και να υπάρξει η προοπτική να βγουν όλοι μέσα οι παρατάξεις. Αν πραγματικά νομίζουν ότι αν θα βγουν όλοι οι παρατάξεις, δεν θέλουν το καλό της εταιρείας, λέμε όλοι εδώ πέρα ψέματα. Δηλαδή, τι θα πάρει στη γέννηση συνέλευση άμα θα έχουν όλοι τις ίδιες μετοχές και αυτή αύριο η επισκευή και θα πω εγώ, παράδειγμα, ή ο Καλουθής ή ο Πατρακούκος ή ο Μαύρος ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Ή άμα θέλει να πάει το βαφόρι η επισκευή, θα πούμε εμείς ότι δεν το αφήνουμε να πάει το βαφόρι η επισκευή ή οτιδήποτε άλλο, θα κοιτάξουμε να γίνονται σωστά τα πράγματα. Και θα συμβάλλουμε όλοι προς την ανάπτυξη της εταιρείας. Ή αλλιώς, το δηλώνω από σήμερα, όπως το δήλωσα και την άλλη φορά. Η εταιρεία θα τη βουλιάξουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι, γιατί 8 χρόνια η εταιρεία είναι μέσα. Τα σκαβάκια ψυχομαχάνε. Τι θα κάνει αύριο, θα την πάρει τη δημαρχία ο κ. Βιέκο Μιχάλης. Θα τη διτίζει. Ποιος θα τη διτίζει, ο Παπαγάλης, εγώ τον έβλεπα απέναντι. Το λέω από τώρα. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, όλες οι παρατάξεις και οι 5 παρατάξεις. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος κόμμα. Έπρεπε ο Δήμαρχος από μόνος του τώρα να πίνει όλοι μέσα. Και να έχει και την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και να μπορούμε όλοι να μιλάμε. Δεν θέλει κανένας κακός της εταιρείας. Καλό θέλει να κάνει στην εταιρεία. Ας κοιτάξουμε λίγο για την Κάλυμνο. Ας κοιτάξουμε και ας φύγουμε τα μικρά κομματικά όλοι μας εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή, αν πει μέσα ο Μαστροκούκος στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Μαύρος ή ο Καλουθής, τι θα κάνει. Αν έχουμε όλοι σωστά μυαλά στη θέση μας, μόνο ότι έχουμε άλλα πράγματα όλοι εδώ πέρα μέσα. Εγώ θα το πω ευθύω, πώς θα οικονομήσουμε εδώ πέρα μέσα. Εγώ θα το πω ευθύω, πώς θα οικονομήσουμε εδώ πέρα μέσα.
Βάλω και τον εαυτό μου. Μέχρι εδώ. Εσύ μπορεί να βάλεις τον εαυτό σου. Για δεν σου φταίνε σε τίποτα. Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου. Αυτό που είπατε δεν το αναγνωρίζετε. Κύριε Λελέκη, καταλάβατε τι είπατε. Από πού είναι. Εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου και μου βάλατε εσείς το δικό σας. Σας παρακαλώ. Με θύγετε. Δεν αλλάζει. Πραγματικά. Δείξατε την ευαίσθητη γουρδί μου. Ανακαλέστε εδώ και τώρα, μα πραγματικά. Εγώ είπα την κουβέντα, την είπα γενικά, δεν είπα. Δεν αφορά το γενικά. Ούτε το κάνω. Να μιλάτε για τον εαυτό σας. Εγώ δεν είπα τον εαυτό μου. Είπα και τον εαυτό μου. Λέω, αυτά είναι όλα. Να είμαστε εντάξει. Να είμαστε εντάξει. Σταμάτε χέρια, τι μόνο μόνο. Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι ντροπή. Και αισθάνομαι την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τους Καλλινιές και τους Καλλίνιους που παρακολουθούν. Μας στείλουν εδώ να αντιπροσωπεύσουμε τα συμφέροντά τους και εμείς τα απονόμαστε σαν κοκόρια και μάλιστα με εκφράσεις και με υπενιγμούς που απαγορεύεται εδώ μέσα. Είναι ανήκουστο αυτό το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη από κάθε Καλλινιά και Καλλίνιο. Δεν είμαστε άξιοι να μας έχουν αντιπροσώπους εδώ. Για άλλα πράγματα μας στείλανε εδώ. Όχι για να λέμε τέτοια πράγματα. Αυτό το πρώτο. Όσον αφορά για την ουσία της έδωσης. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι αυτονόητο ότι ο εκάστοτε δήμαρχος, το έχω ξαναπεί αυτό, δικαιούται να έχει την πλειοψηφία των μεταφόρων της εταιρείας. Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Είναι τόσο αυτονόητο που όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, ποτέ αυτό δεν αμφισβητήθηκε. Γιατί δεν έγινε την προηγούμενη φορά. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν μιλάγαμε για τα 2/5. Γιατί δεν λέγαμε για την τύχη της μειοψηφίας. Γιατί δεν το είπαμε. Γι' αυτό, επειδή είναι αυτονόητο, είχε την πλειοψηφία ο δήμαρχος ο κ. Γαλουζής. Γι' αυτό τον πριν από τον Γαλουζή είχε την πλειοψηφία ο προηγούμενος. Μέχρι σήμερα. Γιατί σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα. Ο νόμος θέλει να έχει ο δήμαρχος τα 3/5 στο δεύτερο σύνολο. Πώς θα τα έχει αν μεγαλομέτωχος είναι άλλος. Πώς θα τα έχει αν η πλειοψηφία των άλλων των μετόχων ψηφίσει άλλους στη Γενική Συνέλευση. Πώς θα έχει την πλειοψηφία, πώς θα τηρηθεί ο νόμος να έχει 3/5 στο δεύτερο σύνολο. Αυτονόητα πράγματα. Επομένως, οτιδήποτε λέμε εδώ είναι έξω από την πραγματικότητα, γίνεται για λόγους τοπιβότητας, γίνεται για μικροπολιτικές. Για όνομα του Θεού, παιδιά, λέμε ότι όλοι αγαπάμε την εταιρεία. Πώς την αγαπάμε, με αυτόν τον τρόπο. Να δείξουμε την αγαπάμε, εάν πράγματι όλοι θέλουμε το καλό της, πώς. Όταν όλοι συνηγορούμε, δεν γίνεται μια επιχείρηση, να είναι στο δέντα σίγμα από 10 κεφαλές στο ίδιο καζάνι. Ένας πρέπει να κάνει κουμάδο σε μια επιχείρηση. Υπάρχουν δομές επιχειρηματίες. Αυτά λοιπόν από την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλλίνου, την περασμένη Παρασκευή, διεκόπη συνεδρίαση. Δεμένη παραμένει, επαναλαμβάνω, ακόμη η ΑΝΕΚ και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να πράξουν στην Καλλίνο είναι να προκρίνουν το ουσιαστικό, δηλαδή είναι η λειτουργία της εταιρείας και όχι το τυπικό. Το νομικό σκέλος με τη διαδικασία των μετοχών ΑΕ εταιρείας που ο κυρίος μέτοχος είναι ο Δήμος είναι σε δεύτερο χρόνο. Πολιτικό είναι το θέμα, έτσι, και πολιτική είναι απόφαση. Και παραλαμβάνω, γιατί άκουσα τον κύριο Τσέρο να το αναφέρει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρχε δυσκολία με τον Κλεισθένη όταν είναι πάρα πολλές παρατάξεις. Αναγκαστήκαμε το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει μια τροποποίηση για να υπάρχει η κυβερνησιμότητα των Δήμων. Εκ των πραγμάτων, η Δημοτική Αρχή δηλαδή έχει την ευθύνη, οι υπόλοιποι πρέπει να συνενέσουν. Διότι, καλώς αναφέρθηκε, είναι πολλά και κακά τα παραδείγματα στα Δωδεκάνησα, τα οποία έχουμε πληρώσει όλοι, έτσι. Και για τα οποία έχω την αίσθηση, όχι την αίσθηση, τη βεβαιότητα, κανείς δεν τα έχει πληρώσει. Είτε αυτό αφορά την περίφημη ιστορία της ΔΑΝΕ, είτε αυτό αφορά την Τράπεζα Δωδεκανήσου, για να μην θυμηθώ και άλλα μέτωπα. Υπάρχει λοιπόν το πολιτικό σκέλος. Το πολιτικό σκέλος έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο ουσιαστικά αποφάσισαν να δουν τη νέα εποχή στην Καλλίνο μαζί οι τρεις παρατάξεις και έχει να κάνει και με κάτι πρακτικό.
διότι η πολιτική συμφωνία υπόκειται σε κάποιες διαδικασίες. Είτε με ένα τυπικό συμβόλαιο που περνάει, ναι, είναι συμβόλαιο, που περνάει και εγκρίνεται από το δικαστήριο, είτε με μια στρατηγική πολιτική συμφωνία. Η λογική λέει ότι εφόσον υπάρχει ένα κείμενο, το κείμενο ουσιαστικά ταυτίζει τις δύο παρατάξεις. Και εδώ είναι ένα θέμα. Και αναφέρομαι πάρα πολύ απλά, έτσι ένα παράδειγμα, σε αυτό το οποίο έγινε στον Δήμο της Ζόδου, όπου είχαμε τον κύριο Καμποράκη πραγματικά να δένει και να ταυτίζεται με την παράταξη του κυρίου Καρίκη. Έτσι, χωρίς καμία αμφισβήτηση, χωρίς καμία αναφορά. Μοναδική είναι η πορεία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.